8 βασανιστικά ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας δεν έχουν πάρει απαντήσεις. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, στο χώρο πραγματοποιείται και νέα αυτοψία και καταγράφουν σημαντικές μαρτυρίες όπως αυτή της ναυαγοσώστριας αλλά και της 19χρονης ομαδάρχησας, η οποία συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, όπως και ο 34χρονος αρχηγός της κατασκήνωσης. Στην πρώτη της κατάθεση στους αστυνομικούς φέρεται ότι μίλησε για τις κινήσεις της κατά τα κρίσιμα λεπτά που οδήγησαν στην τραγωδία. Μέτρησα τα παιδιά όταν πήγαμε στην πισίνα. Όταν τελείωσε το μπάνιο, ένα παιδάκι δεν ήθελε να βγει και ασχολήθηκα με αυτό. Στα ντουζ είχε πολύ κόσμο και πάλι δεν τα μέτρησα. Το αντιλήφθηκα στην τραπεζαρία. Άρχισα να ψάχνω μόνη μου. Ενημέρωσα τον αρχηγό στις 2:45. Όταν έφυγαν τα παιδιά, κοίταξα μέσα στην πισίνα. Δεν είδα κανέναν και στη συνέχεια κλείδωσα την πόρτα. Ο Δήμος Κασάνδρας, μετά από ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, έβαλε λουκέτο στις πισίνες της κατασκήνωσης όπου βρέθηκε νεκρό το 8χρονο κορίτσι, ενώ από την περιφέρεια εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της συνολικής άδειας λειτουργίας για την τρέχουσα περίοδο, καθώς ύστερα από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλήψεις. Σφραγιστήκαν οι πισίνες, βρίσκονται εκεί και το τμήμα υγιεινής και το τμήμα της κοινωνικής μέρημνας και ανάλογα με τα ευρήματα. Ίσως και έως το απόγευμα προχωρήσουμε αν απαιτηθεί σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Ένα μέρος της περίφραξης δεν ήταν όπως προβλέπετε σε οριοθετημένο και ασφαλή χώρο για τα παιδιά, αφήνοντας σημεία από τα οποία ήταν δυνατή η πρόσβαση. Στη δεύτερη πισίνα ο έλεγχος αποκάλυψε ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα σωσίβια και κοντάρι και δεν υπήρχαν σημάνσεις για τα βάθη. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το άτομο που είχε οριστεί ως υπεύθυνο για τη συμμόρφωση της λειτουργίας των δύο κολυμβητικών δεξαμενών με τις σχετικές υγειονομικές και τουριστικές διατάξεις δεν είχε προσληφθεί από την ιδιοκτήτρια εταιρεία για το έτος 2024 και δεν είχε οριστεί άλλος υπεύθυνος. Η οικογένεια της 8χρονης ζητά τον εντοπισμό των ενόχων και την παραδειγματική τιμωρία τους. Να μην υπάρξει άλλο κακό, άλλο παιδί, άλλος πόνος τέτοιος. Δεν ξέρω αν υπήρχε επίβλεψη. Δεν μας έχουν πει τίποτα από την κατασκήνωση. Φοβάμαι ότι το παιδί μπορεί να πνίγηκε καθώς κολυμπούσε με τα άλλα παιδιά και να μην το κατάλαβαν εκείνη την ώρα, αλλά πολύ αργότερα. Πρόσωπα κλειδιά θεωρούνται τα παιδιά από το σπιτάκι της 8χρονης. Παρουσία παιδοψυχολόγων λαμβάνονται μαρτυρίες, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία που ακόμη σχηματίζεται και θα σταλεί στον εισαγγελέα.